στο Υπουργείο Εξωτερικών υποδέχτηκε ο υπέξυνικος Δένδια στο Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λεντριάν. Τους στενούς και ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας, επεσήμανε ο Έλληνας Υπουργός στη διάρκεια δηλώσεων στον τύπο μετά το πέρας της συνάντησης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Συμφωνία Στρατηγικής και Εταιρικής Σχέσης που υπεγράφει μεταξύ των δύο κρατών, τονίζοντας πως η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής και η προμήθεια γαλλικών οπλικών συστημάτων που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία δημιουργούν μία δύναμη αποτροπής εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής. Η Ελλάδα βεβαίως προμηθεύεται από τη Γαλλία αμυντικό εξοπλισμό και η Γαλλία προμηθεύει την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που προωθεί την περιφερειακή σταθερότητα. Και θα μου επιτρέψετε να πω πολύ καθαρά ότι θα ευχόμασταν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθούσαν το παράδειγμα της Γαλλίας και να μην εξόπλιζαν χώρες που απειλούν με πόλεμο άλλες χώρες και ιδίως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αποσταθεροποιούν με τη συμπεριφορά τους και την πρακτική τους την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και βέβαια, χώρες που δεν αποδέχονται το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή την UNCLOS και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τι είναι υποψήφιες χώρες να ενταχθούν στο κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας, αφήνοντας αιχμές για τη συνεργασία Ισπανίας-Τουρκίας. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης σε άλλα ζητήματα που απασχολούν από κοινού την Ελλάδα και τη Γαλλία, όπως την επερχόμενη Προεδρία της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τακτική που θα ακολουθήσει, την κατάσταση στο Σαχέλ, την ενίσχυση των σχέσεων με χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και την προοπτική ένταξη κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.